Γούρλωσαν τα μάτια τους οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που σταμάτησαν ένα γιώτα. Χ. Αυτοκίνητο στη Λαμία για να κάνουν τυπικό έλεγχο, το απόγευμα της Τρίτης, όταν το βρήκαν γεμάτο κλοπημαία τα οποία είχαν αρπάξει οι 4 επιβάτες. Δυο από αυτούς ήταν ανήλικα παιδιά, ο ένας μάλιστα μόλις 11 χρόνων. Οι άλλοι τρεις ηλικίας 23, 19 και 15 χρόνων συνελήφθησαν καθώς, τόσο στο χώρο των αποσκευών όσο και στην κατοχή τους, βρέθηκαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα εργαλεία που είχαν κλέψει νωρίτερα από το σπίτι ενός ηλικιωμένου στην περιοχή και κατασχέθηκαν, μαζί με το αυτοκίνητο που επέβαιναν. Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, ο 26χρονος οδηγός του δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας και κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ και οι γονείς των δύο ανήλικων αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση της εποπτείας τους. Άλλος ένας 11χρονος ποντικός συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στο Αίγιο από αστυνομικούς της ασφαλείας Αιγιαλίας, όταν τρύπωσε σε ένα την ιατρείο και άρπαξε την τσάντα της ιδιοκτήτριας που περιείχε 30 ευρώ και έγγραφα. Λίγο αργότερα, συνελήφθησαν και οι γονείς του που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αιγίου με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.